centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γεωργιάδη, Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα θα πούμε σε λίγο. Από συνήθεια, κι εγώ. Πάνω από τη συνήθεια, αυτή η συνήθεια. Κοίταξε να δεις. Για 14 μέρες τώρα και τα απογεύματα, μάλλον μας βλέπω εκτάκτως εδώ σε ορισμένες περιπτώσεις. Οπότε Άγγελε, θα συνηθίσουμε και το καλησπέρα. Δεν ξέρω εάν περιμένατε πραγματικά αυτή την εξέλιξη. Από την Παρασκευή 6 ώρα το πρωί η Καστοριά μπαίνει στο επίπεδο 4 σε αντίθεση με τα Γιάννενα, τα οποία τα δίνουν ανοχή και επανεξέταση της κατάστασης το Σάββατο. Ναι, το διαβάσαμε, ενημερωθήκαμε. Μπορώ να πω ότι με αυτά που ακούγονταν, με τις πληροφορίες που ακούγονταν τις τελευταίες μέρες, το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Βέβαια διατηρούσαμε κάποιες ελπίδες, μήπως και τη γλιτώναμε σε εισαγωγικά. Ναι, είχε καλλιεργηθεί, γιατί η αυτοδιοικητική το μεσημέρι στη σύσκεψη όλοι ζήτησαν αυτό το πράγμα. Δώστε μας λίγο χρόνο να διορθώσουμε την κατάσταση και από μόνοι μας να προσπαθήσουμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση στην Καστοριά. Δεν μας τον έδωσαν ο χρόνος. Δεν μας τον έδωσαν, ναι. Από ότι φάνηκε δεν μας τον έδωσαν. Καλό θα ήταν βέβαια να γινόταν, γιατί τις τελευταίες μέρες δεν νομίζω να ήταν μόνο αίσθηση δική μου. Γενικά υπήρχε η αίσθηση ότι προσέχουμε παραπάνω, φυλαγόμαστε. Δηλαδή υπήρχε αυτή η. Κοίταξε να δεις, Άγγελε, σήμερα ανακοινώθηκαν 9 κρούσματα για τη σημερινή ημέρα. 3 στα 100 βγήκαν τα θετικά στο rapid test στο Άργος. Ναι. Αυτά είναι για σήμερα τα θέματα. Ναι, ναι, δεν είναι τόσο αυξημένα τα κρούσματα, έτσι θεωρώ, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι τα κρούσματα είχαν μειωθεί και περιμέναμε μήπως έχουμε καλύτερη εξέλιξη, αλλά από ό,τι φάνηκε. Φοβάστε τώρα τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής Καστοριάς, Άγγελε. Φοβάστε να μήπως ζήσουμε τελικά όλοι μαζί μέρες Μαρτίου-Απριλίου. Εκεί πάει το μυαλό μας. Όλοι, δηλαδή, και σε μέρες μας έχουν στιγματίσει και φοβόμαστε μην ξαναγυρίσουν. Και όχι μόνο αυτό, είναι και το ενδεχόμενο της φήμης που αποκτάει η περιοχή. Ναι, και προφανώς θα έχουμε προβλήματα και στον τουρισμό. Έτσι, ναι, και εν ώψη και 28 Οκτωβρίου που θυμίζουμε. Υπήρχαν κάποια αθαρρυντικά μηνύματα και εν ώψη 28 Οκτωβρίου. Θυμίζω απλά τις παλιότερες εποχές, Άγγελε, και θα το καταλάβουν τώρα οι φίλοι μας, ότι επειδή συμπίπτει κοντινά και ο Αηδημήτρης 26 Οκτωβρίου, πολύ ήχος και της Θεσσαλονίκης, στην Καστοριά αυτό το τριήμερο 26-28 ήταν, θα λέγαμε, από τις λαμπρές, από τα λαμπρά τριήμερα της χρονιάς. Ναι. Όντως, αυτό ισχύει. Αλλά αυτή τη φορά μάλλον δεν θα είναι έτσι όπως τα προηγούμενα. Ναι. Πώς θα την αντιμετωπίσετε τώρα την κατάσταση? Καφεδάκι με take away, ποτάκι και delivery για τα... Ναι, αλλά... Γίνεται δουλειά έτσι. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά. Θα μειωθεί πάρα πολύ δουλειά. Και προφανώς τα περισσότερα δεν θα μπουν στη διαδικασία να δουλέψουν με delivery. Δεν μπορεί να σώσει αυτή την κατάσταση. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ελπίζουμε να μείνει μόνο για αυτό το 14ήμερο και να μην πάει παραπέρα. Και να μην πάει παραπέρα. Και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι. Έτσι. Δηλαδή, κάνουμε και εμείς έκκληση σε όλους και στους συναδέλφους, αλλά και σε όλο τον κόσμο, να προσέξουμε αυτές τις μέρες και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, Άγγελε, δεν ξέρω αν πραγματικά θες να πεις και αν οι συνάδελφοί σου σε παίρνουν τηλέφωνο, αν υπάρχει μια αγωνία γενικότερη. Υπήρχε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν διάχυτη αγωνία στον κλάδο μας και υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον, έτσι, όχι μόνο για αυτές τις 14 μέρες και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά γενικά πώς θα περάσει αυτός ο χειμώνας. Αυτά τα γνωρίζουμε, τα συζητάμε συχνά και με εσάς. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, κουράγιο και υπομονή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, όπως είπα και πριν,
και να ξαναρχίσουμε τη ζωή μας και τις δουλειές μας όπως... Κάτι τελευταίο, πιστεύεις ότι από τα μαγαζιά, γιατί πολλά μαγαζιά αυτό το διάστημα και το είχαμε ξαναπεί εξάλλου, παρουσιαζόμενα κάποια κρούσματα σε μέλη του προσωπικού τους, έκλεισαν από μόνα τους. Πιστεύεις ότι σε αυτό το 14ήμερο θα υπάρξουν μαγαζιά που δεν θα μπουν καν στη διαδικασία του take away ή του delivery, δηλαδή πιστεύεις ότι θα κρατηθούν κλειστά και πόσα μαγαζιά τελικά πιστεύεις να μείνουν ανοιχτά? Τα περισσότερα μαγαζιά θα μείνουν κλειστά. Καταρχάς, για να λειτουργήσει ένα μαγαζί με delivery, πρέπει να έχει ειδική άδεια delivery. Να αλλάξει και τον κάρτο του, να βάλει έξτρα κωδικό δραστηριότητας. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή. Ίσως κάποιοι να το είχαν κάνει από τον Μάρτιο. Ναι, μπορεί να το, αλλά... να το είχαν προβλέψει. Είναι. Ναι, αλλά αυτό που λέω από εκεί πέρα, πόσα μαγαζιά να δουλέψουν με delivery και takeaway. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δεν θα δουλέψουν, θα ψευτοδουλεύουμε. Οπότε προφανώς οι περισσότεροι θα κλείσουν. Να κλείσουν. Ναι. Άρα λοιπόν και τα περισσότερα μαγαζιά καφεστία στην Καστοριά θα είναι κλειστά. Θα είναι κλειστά, ναι. Αυτό το διάστημα των 14 ημερών. Ναι. Βέβαια, μιλάμε για από την Παρασκευή και μετά αύριο θα είστε ανοιχτά. Αλλά την Παρασκευή, όπως καταλαβαίνεις, χάνονται και δύο Παρασκευές Σαββατοκύριακα, έτσι. Ναι, είναι υπέστη ακριβώς. Αυτό λέμε. Όλα. Δηλαδή, πέφτει την ημέρα. Τι να πω. Που ίσως ήταν, θα μπορούσαμε να δουλέψουμε ένα Παρασκευό Σάββατο και ίσως μια Δευτέρα, μια Τρίτη θα ήταν πιο καλή, αλλά δυστυχώς ξεκινάμε Παρασκευή. Ωραία. Ναι. Άγγελε, καλό κουράγιο και σε εσάς. 14 μέρες να κάνουμε την υπομονή. Καλό κουράγιο σε όλους. Και όπως είπαμε, θέλει προσοχή και ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Όλα καλά να πάνε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και καλό βράδυ, φαντάζομαι και σήμερα στα μαγαζιά σας το θέμα με τους σταμόνες και τον κόσμο θα βγει σήμερα. Δεν θα είναι τίποτα άλλο θέμα. Τώρα, κανένα άλλο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο μαγαζί. Ναι, μόνο αυτό συζητάτε. Μόνο αυτό συζητάτε. Συνέχεια. Τις τελευταίες μέρες. Αυτά είναι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.